για το περιεχόμενο του τελευταίου πονήματός του, του συγγραφικού πονήματός του, τον Κόκκινο Κάβουρα. Είναι εντυπωσιακό ότι σε κάποια στιγμή, στη δεκαετία του 70, μία από τις ισχυρότερες, αν όχι ισχυρότερη μυστική υπηρεσία του κόσμου, η Μοσάντ, αποκαλύπτει ο Τόνι, ο συνομιλητής σου, ότι διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στην τρομοκρατία στην Ιταλία. Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Διότι το να διαδραματίσει ένα τέτοιο ρόλο η Μοσάντ σήμαινε ότι παίζει ενάντια σε μια σειρά από άλλες μυστικές υπηρεσίες, ισχυρές, γαλλικές, ιταλικές, ρώσικες ή οτιδήποτε, σοβιετικές, αλλά και αμερικανικές. Δηλαδή προσπαθεί, από ό,τι λέει ο Τόνι, προσπαθεί η Μοσάντ να διασφαλίσει το μονοπόλιο του συνομιλητή με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως γενικού χωροφύλακα στη Μεσόγειο. Ακριβώς κάνει και τώρα, πρόσεξε, ακριβώς, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή οι Αμερικάνοι ξαφνικά. Μα το κατάφερε και τώρα. Λοξοκοιτάζουν με το Ιράν, ναι. Τους κρεμάνε τους Ισραηλινούς και τώρα, σαν απογοητευμένες, πικραμένες, ερωμένες, οι Ισραηλινοί και οι Σαουδάραβες επαναστατούν εναντίον των Αμερικάνων. Δηλαδή, τώρα λογικά, με βάση το παρελθόν, δεν λέω ότι αυτά ισχύουν πια, θα πρέπει να κάνει μια προβοκάτσια η Μοσάντ να ξανακολλήσει τους Αμερικάνους πάνω της. Μα δεν βλέπεις πως αφαίρεσε το δικαίωμα από έναν άλλο τοπικό χωροφύλακα την Τουρκία να διαδραματίσει ρωτήματα. Σε χρόνο μηδών την αδειάσανε. Δηλαδή, για να λέμε, στο είχα πει την προηγούμενη φορά εδώ. Τα αεροπλάνα. Βρήκαν τα όπλα μετά που τα πάμε εδώ. Το θυμάσαι. Mm-hmm. Θυμάσαι που σου είπα ότι από... η ΜΙΤ παίρνει τα όπλα από τη Λιβύη ή από την Ουκρανία, τα πάει στην νότια Τουρκία, δηλαδή η Μοσάντ και η ΜΙΤ. Και μετά καταλήγουν στη Συρία. Και μετά καταλήγουν στη Συρία στους αγωνιστές ελευθερίας. Ναι. Λοιπόν, και τώρα πλακωθήκανε μεταξύ τους. Διότι. Α το λέτε, θα δώσαν, Αμερικάνοι. Μα έτσι δώσαν το πλοίο που πιάσαμε στα Ιταλικά. Ακριβώς, το δώσανε. Το δώσανε το πλοίο. Το δώσανε καθαρά. Αυτά βγαίνουν εκ των υστέρων αφού τα έχουμε επιγράψει, τα έχουμε πει. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Μοσάντ λοιπόν διαδραματίζει ένα τέτοιο ρόλο. Και φαίνεται περίεργο, διότι ποιο εκτό από το Ισραήλ θα ήταν ο πυλώνα τη διασφάλιση των συμφερόντων τη Δύση στην Μεσόγειο. Και όμω βλέπει ότι μια τεράστια δημοκρατία όπω η Ιταλική δέχονται μυστικέ υπηρεσίε δυτικέ. Να την γυρίσουν ανάποδα, διότι η Ιταλία παρατρίχα διεσώθη. Παρατρίχα διεσώθη. Μετά την δολοφονία του Αλντομόρο, παρατρίχα αυτό το κράτος, αυτή η δομή, αυτή η ρεπούμπλικα, η πατρίδα του Γαριβάλντι, ας πούμε, σώθηκε και δεν πέρασε σε πολύ άσχημες εποχές. Έτσι δεν είναι? Και όμως ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών φαίνεται ότι ήταν πολύ σημαντικός. Τώρα ξαναγυρίσω για μια τελευταία κουβέντα. Αυτόν τον ρόλο των μυστικών υπηρεσιών τον έφταξαν Έλληνες. Στη Ρώμη. Ναι. Μετά τον εμφύλιο από εμάς, ο Καραμεσίνης πήγε εκεί. Ένας, ο Καραμεσίνης, Τόμας Καραμεσίνης. Ελληνοαμερικάνος. Ήταν Ελληνοαμερικάνος. Μορφή δεν είναι. Μορφή, δεν είναι. Ο οποίος είναι εκεί που είναι το μετοχικό ταμείο στρατού σήμερα. Mm-hmm. Ήταν τα γραφεία της CIA στην Αθήνα. Ναι, παιδί μου, στον τελευταίο όροφο. Ναι. Λοιπόν, από εκεί έλεγχε τα πάντα αυτός. Στρατό, αστυνομία. Τζάσμακ. Ναι, ναι. Την ξέρω από το ναυτικό. Ναι. Ήταν στις υπηρεσίες του. Άκουσα απόρριτο. Αυτός. Πρόκειται στο Ρανικό. Εδώ στρατολογεί και τον Παπαδόπουλο. Έτσι. Ναι, κάνει liaison officer, σύνδεσμο, το Γεώργιο Παπαδόπουλο το 52. Βέβαια. Δηλαδή από το 52 έως το, έως το 67, έτσι, μέχρι να κάνει το πραξικόπημα Παπαδόπουλος, είναι liaison officer τη CIA. Λοιπόν. Όπως και οι άλλοι, δηλαδή περίπου το ξέρουμε όλους που ήταν. Ας πούμε, στη CIA, στο ελληνικό στρατό. Πέραν του ιδέα και όλα αυτά. Τα άλλα, ας πούμε. Δικοί τους πυρήνες. Αυτονομία, ανεξάρτητα. Αυτονομένοι πυρήνες. Έτσι. Και μαζί με την Γκλάντιο, παγκοσμίως, φτιάχναμε και τώρα. Ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο? Πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη να παρουσιάσω το βιβλίο, θα το παρουσιάσει εξ όσων πληροφορούμε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Γιάννης Μπουτέρης. Και ο Θανάσης ο Καρτερός, ο δημοσιογράφος. Και ένας άλλος φίλος και καλός συνάδελφος, του οποίου το βιβλίο το λάτρεψα, το τελευταίο τραμ. Το λάτρεψα γιατί ήταν μια, πώς να το πω, εκβαθέων κατάθεση. Το τι σημαίνει να είσαι κομμουνιστής στην Ελλάδα τότε, εκείνη την εποχή. Και το, κρατούμενος στη δικτατορία. Κρατούμενος ο πατέρας του στον εμφύλιο και μετά τον εμφύλιο. Η μάνα του σε μια κατάσταση, τι να πω, χάους. Πώς θα ζήσει ένα παιδί. Και ό,τι τράβηξε και ο ίδιος ο Θανάσης ο Καρτερός. Λοιπόν, αυτοί οι δύο. Εγώ λοιπόν βρέθηκα με τον Γιάννη, τον Μπουτάρη, πριν από 2 μέρες. Και του πήρα μια συνέντευξη. Όπου θα δεις, δεν μιλάμε πάρα πολύ για την πολιτική σκηνή, ξέρεις, το καθημερινό. Μιλάμε λίγο για αυτά τα πράγματα που κάνει και τόσους ανθρώπους ερέθησε, ξέρεις, με το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, με τους Ισραηλίτες της πόλης κτλ. Και όμως κερδίζει το στίχημα σιγά-σιγά. Και μου είπε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο άνθιμος
τελικά ήταν στην ορκομοσία του, ήταν πολιτική ορκομοσία. Το θυμάσαι. Ναι, ναι. Με τον Άρθιμο τα χνότα τους δεν πηγαίνουν. Ξέρεις, με δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όμως, όταν μιλήσεις με τον Άρθιμο, σε αυτά τα πράγματα που τον αφορούν, είσαι σίγουρος για αυτόν ποιος είναι. Ναι. Ενώ με όλους τους άλλους δεν είσαι ποτέ σίγουρος. Μην ήθελα να σε ευχαριστήσω. Εγώ, γιατί θα πάμε να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη του Γιάννη του Μπουτάρη. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. Και εσύ, ένα θαυμάσιο νέο βιβλίο. Να είσαι καλά. Δήμαρχε, έχω την αίσθηση, τουλάχιστον.